Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ σήμερα ανάμεσά σας για να μιλήσουμε για μερικά πραγματικά δεδομένα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και μάλιστα σε μια στιγμή που η Ελλάδα διανύεται τα τελευταία μέτρα της διαδρομής της προς την έξοδο από την Επιτροπία. Την ίδια στιγμή προετοιμάζουμε παραλλήλως το δικό μας αναπτυξιακό σχέδιο για τη μεταμνημονιακή Ελλάδα. Βασικός άξονας αυτού του προγράμματος αποτελεί η προσήλωση στη μεταρρυθμιστική μας προσπάθεια, από την οποία φυσικά δεν μπορεί να απουσιάσει η ελληνική δημόσια διοίκηση. Γι' αυτό το λόγο υλοποιούμε ήδη ένα τριετές συνεκτικό, ολιστικό, εθνικό σχέδιο, Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Ανασυγκρότηση 2017-2019, σε δύο κατευθύνσεις. Η μία στα του οίκου μας. Ανασυγκρότηση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, με αξιολόγηση δομών δημοσίου, ψηφιακά οργανογράμματα και περιγράμματα θέσεων εργασίας, για πρώτη φορά στην ελληνική πραγματικότητα, ενιαίο σύστημα κινητικότητας, ψηφιώντας τις υπηρεσιακές μεταβολές. Αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, που στο εξής θα εκτελείται, θα πραγματοποιείται και αυτή ηλεκτρονικά. Κρίσης προϊσταμένων μετά από πολλά χρόνια και αποκομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης με εμβληματική μεταρρύθμιση την ανοιχτή προκήρυξη που βρίσκεται σε εξέλιξη των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, Ειδικών και Τομεοκών Γραμματέων. Ταυτόχρονα υλοποιούμε έργα και δράσεις για το ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, την ώρα που η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η ενιαία ψηφιακή αγορά πρωταγωνιστούν στην ατζέντα και υπαγορεύουν τις εξελίξεις. Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε τίτλους, επιγραμματικά, σε κάποια εμβληματικά έργα που υλοποιούνται ήδη στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημοσίου. Ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία έχει το έργο Document Management System, δηλαδή η πλήρης ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων σε όλο το δημόσιο τομέα. Είναι νομοθετημένη, το τέλος του 18 θα μας βρει με υποχρεωτική ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων. Ένα έργο που συμβάλλει σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων, στη μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά και της κακοδιοίκησης. Και βέβαια αφήνουμε οριστικά πίσω μας το χαρτί. Παράλληλα, προωθούμε τη χρήση ψηφιακών υπογραφών στο δημόσιο, με στόχο ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων πλέον των υπογεγραμμένων εγγράφων. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί από εμάς και είναι σε ισχύ 54.913 ψηφιακά πιστοποιητικά για δημοσίους υπαλλήλους, ιδιώτες, επιχειρήσεις και επαγγελματικές ομάδες. Δρομολογούμε τις απλουστεύσεις διοικητικών διαδικασιών προς ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με έμφαση στις αδειοδοτήσεις 279 επαγγελματικών ομάδων. Το έργο βρίσκεται στην τελική φάση έγκρισης προϋπολογισμού 720.000 ευρώ. Δημιουργήσαμε και λειτουργούμε πρωτοποριακό έργο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, το κυβερνητικό υπολογιστικό νέφος του δημοσίου, το G-Cloud. Εκεί έχει ήδη εγκατασταθεί το σύστημα Διάβγεια και φιλοδοξούμε να φιλοξενήσουμε με ασφάλεια όλα τα ψηφιακά συστήματα του δημοσίου τομέα. Προωθούμε έργα διαλειτουργικότητας. Ολοκληρώθηκε η σύνδεση στα 70 νοσοκομεία της χώρας, έπονται άλλα 35. Ενισχύουμε το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου με ψηφιακές δεξιότητες. Τη Δευτέρα ξεκινάμε από την Κρήτη την πρώτη δράση της Εθνικής Συμμαχίας για την Ψηφιακή Οικονομία, με αντικείμενο ψηφιακές δεξιότητες για την ανάπτυξη του τουρισμού. Είναι συνεργασία του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, της Περιφέρειας Κρήτης και της Google. Προετοιμάζουμε την Εθνική Πύλη για την Κωδικοποίηση Νομοθεσίας, ολοκληρώνεται τις επόμενες μέρες το τεχνικό δελτίο του έργου, εμβληματικό έργο μεγάλης αναγκαιότητας για τη χώρα. Ενισχύουμε την πολιτική των ανοιχτών δεδομένων, διαθέτουμε ήδη 6.514 αναρτημένα σύνολα, η επανάχρηση των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε αναπτυξιακά ωφέλη και θέσεις εργασίας. Ανοιχτά δεδομένα, παραδείγματος χάρη του Υπουργείου Ναυτιλίας για το λαθρεμπόριο καυσίμων, του Υπουργείου Υγείας για τη λειτουργία των νοσοκομείων κλπ. Εφαρμόζεται τηλεπικοινωνιακή σύνδεση δημοσίων υπηρεσιών μέσω της δράσης Σύζευξης 2 και βεβαίως αναβαθμίζουμε τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Με άλλους χρηματοδοτικούς ορίζοντες πέραν του ΕΣΠΑ από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Καταβάλλουμε λοιπόν κάθε προσπάθεια για ένα δημόσιο
αποτελεσματικό, αξιοκρατικό, σύγχρονο, αντάξιο των προσκλήσεων του 21ου αιώνα. Σας ευχαριστώ. Ένα-δύο. Ωραία. Λοιπόν, Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ για τις αρχικές τοποθετήσεις. Αναφερθήκατε στην μείωση της γραφειοκρατίας και για τους ιδιώτες, αλλά και για τις επιχειρήσεις. Αναφερθήκατε στην κατάργηση δικαιολογητικών. Και επειδή μας βλέπουν πάρα πολλοί άνθρωποι και από τον, μας παρακολουθούν από τον επιχειρηματικό τομέα, από επιχειρήσεις που δυσκολεύονται πάρα πολύ να εργαστούν σε γρήγορους ρυθμούς, όλα αυτά πότε θα γίνουν, πότε θα τα δει τόσο ο πολίτης, όσο και η επιχείρηση στην καθημερινότητά της, ή είναι απλά εξαγγελίες? Σας ευχαριστώ. Το ζητούμενο και για μας είναι αυτό. Περάσαμε τη φάση νομοθέτησης, περάσαμε τη φάση οργάνωσης και σχεδιασμού των έργων. Είμαστε στη φάση που άλλα έργα άρχισαν να υλοποιούνται, άλλα βρίσκονται κοντά στη δημοπράτηση. Αυτό σημαίνει, και γι' αυτό και ο στόχος μας, και τον ονομάσαμε τη στρατηγική μας 17-19, φιλοδοξούμε στο τέλος του 19 να έχουμε παραδώσει ένα δημόσιο στην ελληνική κοινωνία, αντάξιο των προκλήσεων της εποχής, και να αφήσουμε οριστικά πίσω αυτό το δημόσιο που ταλαιπώρησε με όποιο τρόπο μπορούσε τον κάθε Έλληνα πολίτη ή τον κάθε Έλληνα επιχειρηματία. Θέλετε να το κάνετε και εσείς δημόσιο της ευτυχίας, γιατί ομολογώ σας στο Ντουμπάι, αν δεν κάνω λάθος, δεν λέγεται Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, λέγεται Υπουργός Ευτυχίας, επειδή φροντίζει να κάνει ευτυχισμένους τους πολίτες. Ήταν εντυπωσιακό όταν προσκλήθηκα, δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Όταν προσκλήθηκα στο Ντουμπάι, πραγματικά η ομολογός μου υπουργός εκεί, η γυναίκα για εκείνη, λέγεται Υπουργός της Ευτυχίας. Και είχαμε μια πολύ μεγάλη ενδιαφέρουσα συζήτηση για το τι εννοούμε ευτυχία σε μια περιοχή που πλήττεται από την κρίση και από τα μνημόνια, τι εννοούμε ευτυχία του πολίτη και τι μπορεί να εννοούν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πολύ διαφορετικά τα δεδομένα. Θα ήθελα στο τέλος αυτής της ιστορίας να ταιριάζουν οι στόχοι μας. Λοιπόν, πάμε στο μεγάλο έργο, στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Και το ερώτημα είναι, γίνεται η αξιολόγηση, γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια. Το αποτέλεσμα ποιο θα είναι για τον πολίτη, πόσο ο πολίτης και η επιχείρηση θα καταλάβει στην παρεχόμενη υπηρεσία το αποτέλεσμα της αξιολόγησης? Ένα από τα μεγάλα στοιχήματα και όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις που ανέφερα και τις οποίες κάνουμε με επιμονή, είναι στο τέλος όχι μόνο να βελτιώσουν λειτουργίες, αλλά στην πραγματικότητα να αλλάξουν την κουλτούρα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Έχουν ταλαιπωρηθεί οι πολίτες, έχουν ταλαιπωρηθεί οι επιχειρήσεις. Είχαμε κράτος για πολλά χρόνια και όχι τυχαία, συνειδητά, αναξιοκρατικό, πελατειακό, ρουσφετολογικό, γραφειοκρατικό. Αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη? Προφανώς όχι. Ωστόσο, απαιτούνται βήματα τα οποία έπρεπε να έχουμε κάνει χθες. Επιταχύνουμε, κάνουμε το γρηγορότερο και το συντομότερο δυνατόν, με στόχο τελικά και την αλλαγή της αντίληψης. Η αξιολόγηση, λοιπόν, η οποία με δυσκολία ολοκληρώθηκε η περσινή του 2016, δηλαδή η αξιολόγηση στο δημόσιο τομέα, με αντιστάσεις, με δυσκολία, ωστόσο βοήθησε στο εξής. Μπήκε ένα πολύ μεγάλο θέμα στο δημόσιο διάλογο. Όταν μπαίνει στο δημόσιο διάλογο και συμμετέχει η κοινωνία, η οποία ανταλλάσσει επικοινωνία και με τους δημόσιους λειτουργούς, τα πράγματα απλουστεύονται, διότι δεν είναι δυνατόν να λέει κάποιος ο οποίος καλείται να υπηρετήσει ανάγκες σε μια χώρα με πολλές ανάγκες, δεν έχει το δικαίωμα να λέει «δεν θα αξιολογηθώ». Τι βοηθάει η αξιολόγηση? Βοηθάει στην αλλαγή νοοτροπίας, βοηθάει στο να δουλεύουμε μέσω στόχων και να αξιολογούμαστε γι' αυτό, εξορθολογισμός της λειτουργίας και βεβαίως μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούμε να αναγνωρίζουμε ποια είναι τα πραγματικά κενά και οι δυσκολίες δημόσιας διοίκησης, ποιες ανάγκες προκύπτουν, αλλά και τι είδους ανάγκες προκύπτουν.
Αναφερθήκατε στο κομματικό, στο πελατειακό κράτος. Για πολλά χρόνια το ελληνικό δημόσιο ήταν η διέξοδος του κάθε τοπικού και όχι μόνο βουλευτή, έτσι. Ήταν μια πάγια τακτική. Προαναγγείλατε, εξαγγείλατε μάλλον, αποκομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης. Είναι μια δικιά σας φράση. Και το ερώτημα είναι, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα παραμείνουν τα δικά μας, τα δικά τους, τα δικά σας παιδιά. Μάλιστα και χθες, αν δεν κάνω λάθος, και ο κύριος Μητσοτάκης στην ομιλία του μίλησε για πολλές προσλήψεις που ακόμα έχουν κάποιο κομματικό χαρακτήρα. Πώς θα το αντιμετωπίσετε προσωπικά, αυτό? Έχω τρία παιδιά, δεν χρειάζομαι άλλο. Αλλά, κοιτάξτε, το κράτος ξέρουμε όλοι ποιο ήταν, δεν χρειάζεται να το περιγράψω. Και ξέρουμε όλοι ότι μέχρι και την εμβληματική μεταρρύθμιση του να υπάρχει το ΑΣΕΠ, πώς γινόταν η προσλήψη στην Ελλάδα, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους υπηρετούν ακόμα σήμερα ή τελείωσαν τη θητεία τους τα τελευταία χρόνια. Σήμερα έχουμε ανάγκη από ανθρώπους οι οποίοι με τα προσόντα τους, και έχουμε πολλούς προσοντούχους στην Ελλάδα, θα έρθουν για να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη δημόσια διοίκηση. Εμβληματική μεταρρύθμιση, η οποία έχει ξεκινήσει, βρίσκεται σε εξέλιξη. Η προκήρυξη των γραμματέων, όπως σας είπα, των Υπουργείων, είναι εμβληματικό και ουσιαστικό. Για 69 θέσεις έχουν... Διευκρινίστε μας κάτι εδώ. Αυτοί οι γραμματείς θα προέρχονται από τον δημόσιο τομέα ή μπορούν να βάλουν υποψηφιότητα και στελέχη από την αγορά? Είναι από το δημόσιο τομέα και τον ιδιωτικό. Από το δημόσιο, όσοι είναι και μπορούν να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα, στο Μητρώο, των στελεχών του δημοσίου, δηλαδή άνθρωποι με προσόντα, τυπικά προσόντα, και από τον ιδιωτικό τομέα αντιστοίχως. Σήμερα έχει ολοκληρωθεί η φάση της κατάθεσης των αιτήσεων και για αυτές τις 69 θέσεις έχουμε 7.000 αιτήσεις ανθρώπων πολύ υψηλών προσόντων. Θα δυσκολευτούμε να κάνουμε την επιλογή, η οποία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο στη χώρα μας, στα Υπουργεία, θα έχουμε τους πρώτους διοικητικούς, γενικούς και τομεακούς γραμματείς, οι οποίοι θα έχουν περάσει διαδικασία του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών, που απαρτίζεται από μέλη του ΑΣΕΠ, από μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, του Συμβούλου Επικρατείας. Μάλιστα. Λοιπόν, τις τελευταίες μέρες είναι και πολλοί συνάδελφοι δημοσιογράφοι εδώ και έχουν ασχοληθεί εκτενώς. Κυρίαρχο θέμα είναι η σύγκρουση κυβέρνησης αντιπολίτευσης για την υπόθεση, για τις υποθέσεις, μάλλον διαφθοράς. Η διαφθορά στο δημόσιο τομέα προφανώς υπάρχει, αν πατάσετε και αν έχετε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να το κάνετε αυτό. Ανυποχώρητος στόχος, ανυποχώρητη δράση μας, δράση μας ενάντια στη διαφθορά, δεν θα μπορούσε να λείπει από την αλυσίδα και το δημόσιο τομέα στο κομμάτι που το αναλογεί, με μικρότερο επίπεδο ή ψηλότερο επίπεδο διαφθορά. Από την πλευρά μας έχουμε ενισχύσει πρακτικά, έχουμε ενισχύσει όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Έχουμε ενεργοποιήσει συντονιστικό όργανο με προεδρία της κυρίας Παπασπύρου, της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης. Έχουμε ενισχύσει νομοθετικά, έχουμε ενισχύσει σε αρμοδιότητες, έχουμε ενισχύσει τεχνολογία και σε τεχνολογία και βεβαίως σε ανθρώπινο δυναμικό όσο χρειάζεται, προκειμένου να μην καθυστερούν περιπτώσεις διαφθοράς στο δημόσιο. Τον τελευταίο χρόνο είχαμε μια πολύ καλή επίδοση. Αυτοί με τα πλαστά δικαιολογητικά για τους οποίους είχαμε ακούσει και γράψει θα φύγουν κάποια στιγμή? Πλαστά δικαιολογητικά βρίσκουμε συνεχώς και μόλις διαπιστώνεται και μόλις ολοκληρώνεται ή νομίμως η διαδικασία, την επόμενη μέρα ο συγκεκριμένος υπάλληλος βρίσκεται εκτός υπηρεσίας. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε 5,5 λεπτά ακόμα. Έχουμε δει και το χρονόμετρο, να ξέρετε. Αλλά η τελευταία ερώτηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα κρατήσουμε 2-3 λεπτά για κάποιες ερωτήσεις. Λοιπόν, το θέμα του κόστους. Ο κόσμος διαμαρτύρεται ότι το δημόσιο μας είναι πολύ μεγάλο, ότι έχει πολύ μεγάλο κόστος. Οι υπηρεσίες δεν είναι καλύτερες δυνατές. Αν είναι δυνατόν και πώς να μειώσετε το κόστος του δημοσίου? Κοιτάξτε. Έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση και χρησιμοποιήθηκε σαν εργαλείο μια τεχνητή, κατά την άποψή μου, πόλωση που λέγεται δημόσιος ιδιωτικός τομέας, ποιος λειτουργεί εις βάρος ποιου. Και αν είναι μεγάλο ή μικρό το δημόσιο, ο δημόσιος τομέας. Είναι μεγάλο. Ο δημόσιος τομέας, για να μην το λέω εγώ, γιατί το έχουν πει τα ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, έχει αποτιμηθεί οι οριζόντιες δράσεις των πρώτων μνημονίων που ήρθαν για να απολύσουν και να μειώσουν το δημόσιο κατά 150.000, μειώθηκε.
το δημόσιο σε αυτή τη διάρκεια. Από το 10 μέχρι και πριν 2 χρόνια δεν είχε γίνει καμία πρόσληψη και βεβαίως είχαμε διαρκώς αποχωρήσεις και είχαμε και τις απολύσεις. Κατά συνέπεια, το δημόσιο τομέα είναι μικρό όταν του λείπουν οι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες που σας έλεγα και στην Ευρώπη έχουμε συγκριτικά έχουμε από τα μικρότερα. Είναι μύθος το μεγάλο δημόσιο στην Ελλάδα και να πω και τι άλλο εννοούμε για να το ξεμπερδέψουμε, νομίζω δεν είναι χρήσιμο. Όταν λέμε κράτος, εννοούμε ένα διοικητικό μηχανισμό, ο οποίος στην Ελλάδα είναι περίπου στις 220.000, με το σύνολο του δημόσιου τομέα στις 550.000. Τι είναι το υπόλοιπο? Το υπόλοιπο είναι γιατροί, υγειονομικοί, εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι, ελεγκτικοί μηχανισμοί, σώματα ασφαλείας, όλοι οι ένστολοι εμπεριέχονται σε όλο αυτό το οποίο λέμε δημόσιο στην Ελλάδα. Άρα ο στενός δημόσιος τομέας είναι περίπου 220.000. Αν θέλουμε να μειώσουμε το κόστος του δημοσίου, βεβαίως. Αν ο τρόπος είναι δια της απολύσεως κάποιων ανθρώπων, σας διαβεβαιώ πως όχι και αυτό, το, όπως σας είπα, αποτιμήθηκε και από τα ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα. Ο τρόπος είναι όλα αυτά που σας προανέφερα. Είναι η κατάργηση της γραφειοκρατίας, η οποία είναι και κοστοβόρα και σε υλικά και στο χαρτί. Το χαρτί από μόνο του και η γραφειοκρατία, η μελέτη του ΙΟΒΕ μίλησε για 400 εκατομμύρια το χρόνο. Και βεβαίως σε ανθρωπόρες του ανθρώπινου δυναμικού της διοίκησης. Μας παραδόθηκε από τα μνημόνια ένα που δεν συνέβη καμία μεταρρύθμιση στα προηγούμενα μνημόνια από όλες αυτές που συζητάμε. Μας παραδόθηκε ένα δημόσιο με όλο το γραφειοκρατικό μηχανισμό και όλες τις παθογένειές του, μικρό, αναποτελεσματικό και γερασμένο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν, εμείς θέλουμε να αντιστρέψουμε αυτή την εικόνα, θέλουμε να μειώσουμε το κόστος του δημοσίου και θα το μειώσουμε μέσω όλων των εμβληματικών έργων που σας είπα, τα οποία μειώνουν κατά εκατοντάδες εκατομμύρια καθένα από αυτά. Και ταυτοχρόνως, στο ανθρώπινο δυναμικό θέλουμε να ενισχύουμε όπου χρειάζεται με ιδιαίτερες ειδικότητες που απαιτούνται σήμερα στη διοίκηση. Δηλαδή, η διοίκηση σήμερα χρειάζεται ανθρώπους για τους ηλεκτρονικών υπολογιστών, ας πούμε. Δεν μπορεί να μην έχει, για να μπορέσει τελικά να κάνει εύκολη την αδειοδότηση προς την επιχείρηση, να μην ταλαιπωρήσει. Ένα δημόσιο λοιπόν έτσι, που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες. Αυτό έχει ανάγκη η χώρα. Το δημόσιο θα είναι τόσο όσο χρειάζεται. Το μικρό και το μεγάλο, εδώ είμαστε κυρίως θετικών νομίζω επιστημών, πολλοί άνθρωποι θετικών επιστημών, το μικρό και το μεγάλο κρίνεται σε σχέση με τι. Δεν είναι απόλυτη έννοια. Λοιπόν, έχουμε 2 λεπτά ακόμα. Θα μας χαρίσετε, κύριε Τσόμοκο, 2 λεπτά επιπλέον. Έχουμε την άδεια σας για μερικές ερωτήσεις. Παρακαλώ. Ελάτε. Είναι και το μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ. Διονύσης Ριγόπουλος. Σχεδιάζεται και προχωράτε σε σημαντικά βήματα. Αίσθηση ότι είναι σαν να χτίζετε ορόφους χωρίς να έχετε βάλει τα θεμέλια. Το περιγράφω αυτό σε ένα άρθρο και ενώ στα θεμέλια της διοικητικής μεταρρύθμισης στο Capital. Τι εννοώ? Ότι δεν υπάρχει η αποτύπωση της σημερινής, της τρέχουσας πραγματικότητας του δημοσίου. Τι μονάδες υπάρχουν και τι υπάλληλοι. Και είπατε στις 25 Ιανουαρίου στη Βουλή ότι τα ψηφιακά οργανογράμματα δεν έχουν αυτό το σκοπό. Και γι' αυτό καθυστερούν. Και γι' αυτό 15 μήνες μετά την ψήφισή τους έχουν ολοποιηθεί μόνο για 9 από τους 1.730 φορείς. Πώς τα αξιολογούσατε μια τέτοια πρόοδο? Μιλάτε για αξιολόγηση όταν εσείς οι ίδιοι έχετε πει στη Βουλή επίσης ότι δεν. Υπάρχουν πάρα πολλοί υπάλληλοι που δεν γνωρίζουμε πού βρίσκονται και πού υπηρετούν. Ποιος θα αξιολογήσετε, εκείνους που δεν γνωρίζετε πού βρίσκονται? Και σας είχε φέρει ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών μία πρόταση για να γίνουν σωστά τα ψηφιακά. Το ολοκληρώνω με αυτό, είναι πολύ σύντομο. Για να γίνουν σωστά τα ψηφιακά οργανογράμματα και όχι μόνο για την κινητικότητα, γιατί με το εγκύκλιο του Οκτωβρίου είχατε πει ότι οι φορείς που δεν συμμετέχουν στην κινητικότητα να μην υποβάλουν οργανογράμματα. Άρα εσείς ενθαρρύνετε το να μην γίνει 3 Οκτωβρίου. Παρακαλώ, ολοκληρώστε την ερώτησή σας. Με προθεσμία 9 Οκτωβρίου να υποβληθούν ψηφιακά οργανογράμματα. Ευχαριστούμε. Άρα το θέμα είναι γιατί δεν θέλουμε να αποτυπώσουμε την τρέχουσα πραγματικότητα του δημοσίου, που είναι το θεμέλιο και το εργαλείο για κάθε μεταρρύθμιση και για το eGov. Είναι η κρεμάστρα για όλα τα ψηφιακά δεδομένα. Ευχαριστούμε για την ερώτηση. Παρακαλώ, άλλη μια ερώτηση για να τις απαντήσετε μαζί, αλλά ερώτηση, όχι τοποθέτηση, για να προλάβουμε να τις απαντήσουμε. Άλλη μια υπάρχει? Παρακαλώ. Θερμή παράκληση να είναι straightforward ερώτηση για να προλάβουμε να απαντηθεί. Ανίτα Τερατεφροπούλου, δημοσιογράφος. Αναφερθήκατε στην κατάργηση του χαρτιού το 2019. Είναι πολύ ευχάριστη εξέλιξη αν να συμβεί. Και θέλω να ρωτήσω σε ποιες τεχνολογίες θα βασιστεί αυτή η αλλαγή. Ευχαριστούμε. Υπουργέ. Ξεκινάω από το τελευταίο γιατί είναι πιο εύκολο.
πιο γρήγορο. Ανέφερα ένα εμβληματικό έργο, το οποίο κάνουμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και το οποίο θα παρουσιάσουμε μέσα στις επόμενες 10-15 μέρες. Ένα εμβληματικό έργο για την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων σε όλο το δημόσιο. Τεχνικά χαρακτηριστικά δεν μπορώ να σας πω το έργο, δεν είμαι σε θέση. Αλλά το έργο αυτό έχει σχεδιαστεί, έχει εγκριθεί η χρηματοδότησή του και παρουσιάζεται στο επόμενο, θα είναι 10, θα είναι 20 μέρες. Με στόχο να ολοκληρωθεί, όπως σας είπα, μέχρι το φθινόπωρο. Άρα το τέλος του 18 να μας βρει με την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων και ταυτοχρόνως κάνουμε και μια άλλη δουλειά που είναι ένα άλλο έργο που πέφτει πάνω στα ΚΕΠ, που είναι αυτόματη η αναζήτηση εγγράφων, mm-hmm. το οποίο κάνουμε σε συνεργασία με την Νορβηγία. Με τεχνογνωσία που παίρνουμε από εκεί και με τεχνικό σύμβουλο των ΟΟΣΑ. Στο άλλο θέμα. Αυτό το δημόσιο, είπατε πολλά στοιχεία τα οποία είναι ακριβή. Αυτό το δημόσιο παραλάβαμε, αυτό που περιγράψατε. Το οποίο να μην ξέρει κανένας πού δουλεύει, πότε μετακινήθηκε, πότε αποσπάστηκε, πότε πήρε μετάταξη κτλ. Μίλησα για ένα έργο αποτύπωσης στο HRMS, το οποίο προχωράμε τη διαδικασία της έγκρισης, που θα αποτυπώσει όλη την πορεία ενός υπαλλήλου από την ώρα που μπαίνει στο δημόσιο μέχρι την ώρα που θα έρθει να βγει. Θα αποτυπώνεται όλο σε μια κάρτα, η κάρτα του υπαλλήλου λοιπόν, που θα συνδεθεί και με το ασφαλιστικό σύστημα, ώστε να μην έχουμε γραφειοκρατία και την ώρα του συνταξιοδοτικού, δηλαδή μέσα από αυτό το σύστημα. Πατώντας, θα μπορεί κάποιος να ξέρει και το υπόλοιπο κομμάτι του συνταξιοδοτικού. Αυτό είναι ένα έργο. Τα ψηφιακά οργανογράμματα ήταν μια πολύ μεγάλη δουλειά, η οποία με κόπο γίνεται, όπως το λέτε. Τα πρώτα 9 οργανογράμματα στην πρώτη φάση. Σήμερα έχουμε προχωρήσει πολύ, έχουμε περίπου 80. Δηλαδή, έχουμε όλα τα υπουργεία, που είναι μεγαλύτερα και μεγάλους οργανισμούς, όπως ο ΕΟΠΗ, όπως ο ΕΦΚΑ. Έτσι, μιλάμε για μεγάλες δομές. Προσπαθήστε να συνοψίσετε, γιατί τα ψηφιακά οργανογράμματα αποτυπώνουν κατευθείαν και αριθμούς και που βρίσκεται το προσωπικό, γιατί μέσω αυτών των οργανογραμμάτων θα γίνεται με ανοιχτή διαφανή διαδικασία και κινητικότητα, καταργώντας και άλλο ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ρουσφετιού, γραφειοκρατίας και κομματικού κράτους. Όλα αυτά γίνονται ταυτοχρόνως. Πολλά υπουργεία ανταποκρίθηκαν νωρίτερα, αλλά αργότερα. Σήμερα όλα τα υπουργεία έχουμε στο ψηφιακό οργανόγραμμα, το οποίο έχει αναρτηθεί ήδη και φορτώνει συνεχώς. Εκτιμώ ότι με κίνητρο και τις αποτυπωμένες ανάγκες που θα ζητάει πια το Υπουργείο, προκειμένου να προχωρήσει σε μια διαδικασία παρακάτω για το προσωπικό, το ανθρώπινο δυναμικό του κάθε φορέα, μέσα από αυτό το σύστημα, μαζί με το HRMS, θα αποτυπώσουν κατευθείαν. Όπως σας είπα, το τέλος του 18, μέσα στο 19, όλα αυτά θα είναι μια τεράστια αλλαγή στη δημόσια διοίκηση. Λοιπόν, και αν ευχηθούμε όντως να γίνει κάποια στιγμή το δημόσιο που θέλουμε, Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.